συμβαίνει και στον κύριο Μιχάλαρο που... και να το απολογηθώ που δεν απάντησα προηγουμένως, αλλά... Τη βρήκαμε την άκρη, κύριε Πιερή. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Είμαστε στο ταξίδι επιστροφής από την Αθήνα με τον κύριο Υπουργό, που είχαμε πάει χθες για την επίσημη επίσκεψη. Mm-hmm. Λόγω της κακοκαιρίας αναβλήθηκε η βραδινή μας πτήση χθες και ήρθαμε σήμερα με την πρωινή πτήση. Όλα πήγαν καλά. Ευτυχώς δεν είχαμε άλλα προβλήματα. Και στην Ελλάδα, από ό,τι βλέπω, τα πράγματα πάνε καλύτερα τώρα και με τον καιρό. Ναι. Να ξεκινήσει η συζήτηση, κύριε Πιερή, με όσα ήταν το φως της δημοσιότητας. Κύπρια στρατιωτικός καταγγέλει σεξουαλική παρενόχληση στην Εθνική Φρουρά και το 1999 και το 2020. Πώς κινείται η Εθνική Φρουρά? Να σας πω, κύριε Κωνσταντίνο, επειδή αυτό το θέμα πριν φύγουμε για την Ελλάδα, μου είχε πάρει δημοσιογράφος από την Ελλάδα κάποιος συνάδελφός σας και μου έθεσε όλες τα ερωτήματα που θέλετε και εσείς τώρα. Ναι, σε ελλαδικό μέσο ακριβώς. Εξομολογήθηκε τα όσα έζησε, ναι. Ναι, και απάντησα και δεν ξέρω γιατί στο συγκεκριμένο κανάλι, γιατί δεν ανάφερε οτιδήποτε από τις απαντήσεις τις δικές μας που είχα δώσει τότε αναλυτικά και στο συνάδελφο στην Ελλάδα. Εν πάση όμως περιπτώσει, επειδή δεν έχω τις σύμβουλες μπροστά μου, δηλαδή είμαι στο σπίτι σε αυτοπεριορισμό πλέον λόγω της επιστροφής, αλλά όπως θα θυμάμαι θα σας πω το εξής, ότι η καταγγελία που αναφέρεται συνάδελφος, η πρώην συνάδελφος για το 1999, δεν, όπως αναφέρει και η ίδια, δεν υπάρχει πουθενά καταγραμμένη. Τώρα δεν μπορώ να αποκλείσω αν έγινε δεν έγινε. Άρα λέει ψέματα. Όχι, δεν λέω, σας ξαναλέω, δεν ξέρω αν λέει ψέματα. Λέω ότι δεν υπήρξε επίσημη καταγγελία. Αλλά το 2010 υπήρξε καταγγελία από την ίδια και διατάχθηκε έρευνα. Ξεκίνησε η έρευνα να διερευνάται το θέμα. Η ίδια στις δηλώσεις τώρα λέει ότι πιέστηκε να αποσύρει τις κατηγορίες. Εγώ στο φάκελο που είχα μαζέψει τα στοιχεία είδα δική της αναφορά που απόσυρε την καταγγελία και δεν προχώρησε. Μετά από αυτό το θέμα, επειδή δεν υπήρξαν και στοιχεία και τελικά απόσυρα από μόνη της και επικαλέστηκε μάλιστα ότι είπα ψέματα και ότι δεν ήθελα να αφήξω τον αξιωματικό που μου προκάλεσε αυτό και δεν ήθελα να δημιουργήσω κακό στην οικογένειά του και αυτού. Έγινε άλλη έρευνα για τις καταγγελίες αυτές και τιμωρήθηκε διότι είπε κάποια ψέματα. Επανήλθε με δικηγόρο η συνάδελφος. Ποιος τιμωρήθηκε, ένα λεπτό κύριε Πιερή, για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Ναι. Ποιος τιμωρήθηκε, η συγκεκριμένη συνάδελφος που έκανε σπάνια. Ναι, τιμωρήθηκε διότι με ψευδείς παραστάσεις προκάλεσε, ναι, ήθελε να βλάψει κάποιον άλλο συνάδελφο. Πειθαρχικά λέμε τώρα, όχι ποινικά. Έτσι, ναι, ναι. Τα πλαίσια του πειθαρχικού ελέγχου των μονάδων. Ήταν, υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα. Αμέσως μετά η ίδια, με επιστολή με δικηγόρο της, πήγε στο δικαστήριο για να ανακαλέσει την ποινή αυτή και ξαναδιατάχθηκε καινούργια ανάκριση και πήγε ξανά σε κατάθεση με ανώτερο αξιωματικό για να γίνει εκ νέου η υπόθεση, δεν έκλεισε δηλαδή η υπόθεση, διερευνήθηκαν όλα τα στοιχεία και δεν αποδειχτήκε τίποτα. Άρα δεν ευσταθούν οι καταγγελίες. Εκτιμώ, εγώ δεν μπορώ να ξέρω από αυτά που διαβάζω και από τα αποτελέσματα των ανακρίσεων και από την επιστολή που πήραμε από την ίδια την Επίτροπο Διοικήσεως, η οποία Επίτροπο Διοικήσεως όταν κατάγγειλε η ίδια στην Επίτροπο Διοικήσεως, η Επίτροπο Διοικήσεως μας συμβούλευσε και αμέσως εμείς ανταποκριθήκαμε ότι έπρεπε να έχουμε, τώρα μιλάμε πριν 7 χρόνια, ότι έπρεπε να έχουμε τον κώδικα συμπεριφοράς τέτοιων παραπτωμάτων, πράγμα το οποίο ακόμα δεν είχε ενταχθεί στη δημόσια υπηρεσία. Ήταν ακόμα πρώιμο αυτό το πράγμα. Εμείς το ολοκληρώσαμε και το παραδώσαμε στην Επίτροπο Διοικήσεως και μας συγχάρηκε στο γεγονός ότι ανταποκριθήκαμε στις συμβουλές της, γενικά όχι για το συγκεκριμένη περίπτωση, ότι πρέπει να υπάρξει ένας κώδικας συμπεριφοράς, ναι, που αντιμετωπίζονται αυτά τα περιστατικά. Δηλαδή, αν πάει κάποιος να καταγγείλει άντρας ή κοπέλα αυτό το περιστατικό, πώς το χειριζόμαστε. Μέχρι τότε το χειριζόμασταν ως ένα απλό ποινικό αδίκημα. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Απλό ποινικό. Ναι, ναι. Αυτές τις ιδιαιτερότητες τις έχουμε καταγράψει και έχει γίνει κώδικα. Και πλέον αυτόν εφαρμόζουμε στην Εθνική Φρουρά και δεν μένει καμία. Αυτό μπορώ να το διαβεβαιώσω γιατί έχω μιλήσει και με τη Διεύθυνση Δικαστικού του ΓΕΦ και με το νομικό τμήμα του Υπουργείου Άμυνας. Καμία καταγγελία που έρχεται στο Υπουργείο Άμυνας ή στο ΓΕΦ δεν μένει χωρίς να διερευνηθεί. Καμία και σας το δηλώνω. Έχετε υπόψη και άλλες καταγγελίες? Όχι. Και άλλα περιστατικά? Όχι, δεν έχω άλλη υπόψη μου, άλλη καταγγελία, ούτε
ξέρω να έχει γίνει κάτι άλλο ή κάποια άλλη ανάκριση. Εγώ προσωπικά δεν αποκλείω, αλλά δεν έχει έρθει στην αντίληψή μου. Ακόμα ένα τελευταίο που είπε η συνάδελφος, και επειδή είδα το βίντεο που βάλατε και στο Sigma Live και το είχα εξηγήσει και στο συνάδελφό σας στην Ελλάδα, το αναφέρει για κάποια 125 ευρώ για σύνταξη. Που θεωρείται ότι, ας πούμε, και τη διώξαμε και δεν τη δίνουμε και σύνταξη. Όταν κάποιος αποστρατευτεί ή αποχωρήσει από την Εθνική Φρουρά πριν ολοκλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας του, που είναι το όριο ηλικίας του στρατιωτικού, δεν μπορεί να πάρει σύνταξη από τα 55 χρόνια και μετά. Και το ποσό που αντιστοιχεί με την αντινηστεία της και με τα χρόνια υπηρεσίας ανέρχεται περίπου στα 425-430 ευρώ, διότι έτσι είναι η υπηρεσία της. Άρα... Κύριε Πιερή, εσείς αντιλαμβανόμαστε ότι ακολουθώντας και τις καταγραφές που έχουν γίνει και όσα βρίσκονται στο αρχείο σας, σε σχέση της Εθνικής Φρουράς βεβαίως, σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση, δεν ευσταθεί η καταγγελία, λέτε, που έκανε η συγκεκριμένη. Ακριβώς. Τώρα όμως που ξαναείδε το φως της δημοσιότητας και αρχίζει και παίρνει διαστάσεις, υπάρχει περίπτωση να τραβήξετε από το αρχείο και να ξαναεξετάσετε την υπόθεση ή έχει κλείσει τελεσίδικα? Για μας, κύριε Μιχαλάρη μου, η υπόθεση έχει κλείσει. Αν όμως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που προτίθεται να πάρει συνάδελφος μας ζητήσει στοιχεία, εμείς δεν θα κάνουμε άλλη ανακρίση, αλλά θα δείξουμε τα στοιχεία που έχουμε, που είναι γραπτός. Ο φάκελος δεν καταστρέφεται κανενού συναδέλφου. Υπάρχει στο αρχείο. Είναι προσωπικά δεδομένα. Αφού θα τα επικαλεστεί, θα τα παρουσιάσει το νομικό τμήμα ή η Γενική Εισαγγελία, ανάλογα όποιος μας πει, θα τα παρουσιάσουμε όλα τα στοιχεία με δικές της αναφορές, με υπογραφές, με τους ανακριτές, διότι υπάρχουν κατεγραμμένα. Δεν είναι μια υπόθεση την οποία δεν την εξετάσαμε και ας πούμε τώρα τρέχουμε να βρούμε τη λύση. Υπάρχουν κατεγραμμένα, είναι σε box file στο αρχείο της Διεύθυνσης Προσωπικού του ΓΕΦ και ανά πάσα στιγμή είναι διαθέσιμα στον ανακριτή να τα κοιτάξει αυτά τα πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πιερή. Ένα τελευταίο, κύριε Μιχαλάρη, για να μην πω. Ναι. Το φιλοδόρημα εξόδου έχει καταβληθεί. Έχω μιλήσει με το λογιστήριο του κράτους. Το φιλοδόρημα εξόδου, μετά που πληρώθηκαν όλα που είχε χρωστούμενα, δηλαδή φόρο, ακίνητης περιουσίας κλπ., ένα μεγάλο ποσό κατακρατήθηκε από το κράτος, γιατί αυτό γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά το φιλοδόρημα εξόδου, και μάλιστα ήταν 25.500 ευρώ, έχει καταβληθεί. Τώρα πόσο πήρε τελικά είναι πολύ λιγότερο, αλλά δεν θέλω να πω σε άλλες λεπτομέρειες. Απλά και αυτό είπε ότι δεν έχει καταβληθεί, έχει δοθεί το φιλοδόρημα εξόδου. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο, κύριε Πιερή. Πάμε να τα ανοίξουμε όλα και να τα συζητήσουμε.